Totalmente a Maric y un tipo Boigukas que después de hacer eso contra Olympiacos, como decías, eran 16 y 10, una valoración 18, una cosa así, un disparate, pues ni más ni menos que hoy vuelve a salir desde el banquillo y lo primero que hace es un pick and roll. Bueno, muy exquisito. ¿El básquet? Ahora Piquídenos, ¿cuál es Piquídenos? Είναι πάρα πολύ γρήγορος για το ύψος, πάρα πολύ γρήγορος. Μία στις βόλες έχει Τσέσκα, τέσσερις θέσεις Παναθηναϊκός. Κυριλέγκο, δυναστείες του Παναθηναϊκού μπάσκετ, Παναθηναϊκό και Τσέσκα. Σοβαρή δικαιόφορο Τσέβιτς, Γκόρντον. Απέναντι στον Βουγιούκα, δεν βγαίνει το μαρκάρισμα αυτό. Γι' αυτό πηγαίνει 22-19 Παναθηναϊκός. Στην απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού, στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι για την Ευρωλίγκα. Σβέτ με αντίπαλο για Σκεβίτσιους. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια βοήθεια εκεί. Πιθανολογώ ότι θα παίξει από μόνο ο Σβέτ και αυτό ζητάει. Αλλά πηγαίνει ο Κρίσιτς για να του στείλει την μπάλα. Σβέτ παρακινείται τον Βοροντσέβιτς, ας πούμε, ή κάποιον άλλον. Τεράστιες ομάδες. Στο παιδί πέρασε και ο Σάσα Κάου. Άλλος ένας διεθνής. Όλοι διεθνείς είναι και στις δύο ομάδες. Αλλά και οι Αμερικάνοι έχουν παίξει σε ψηλότερο επίπεδο. Σκάουσκας, Τζάμον Γκόρντον. Μάμα απόφυτος του Mississippi State University. Εδώ. Από τα 6 μέτρα σουτάρει, αστοχή, τελειώνει ο χρόνος, αλλά προλαβαίνει και μαζεύει και πέρα. Είναι πολλές οι φωνές προς τον Νίκο Καλάθη, καθώς ο γκάρ του Παναθηναϊκού είναι αυτός που πρέπει να δώσει τον ρυθμό στην ομάδα, ώστε να βρει ακόμα περισσότερες επιθετικές λύσεις κόντρα στην άμυνα της Τσέσκα. Να ο Χριάπα, Τζόνι, ώστε να μην μπορεί εύκολα να οργανώσει το παιχνίδι η Τσέσκα. Ετοιμάζεται και ο Σβέντ για Τσέσκα, πάμε σε γαρινά του. Πρόβλημα στο διάβασμα της άμυνας του Παναθηναϊκού εντόπισε ο Καζλάουσκας. Όταν δηλαδή υπάρχει κοντός με χαμηλότερο παίκτη. Και... έχει το Σμιθ πρώτο σκόρερ της ομάδας με 9 πόντους, με 3-5 βολές, 2-3 τρίποντα και 1 ασίστ. Χριάπα. Και όντως έτσι παραπάνω του Παναθηναϊκού. Θετικά κινείται σε ριχά νερά. Έχει πάντως 2 ασίστ. Κάου απέναντι στον Σμιθ, καθά 11 Τσέσκα, 47%, 45% συγχωρείτε. Τσίσκα, Κρίστιτς με αντίπαλο τον Καϊ. Όταν κλείνει η άμυνά τους. Γιάννη. Το 4 και το 5 η μπάλα για την εκδήλωση της επίδοσης. Η αποθέωση των ψηλών, έτσι. Λοιπόν, Σκάουσκας για 3. Θα πρέπει να τρέξει και πιο γρήγορα γιατί του φώναζε ο Ισκεβίτς. Τρέξε, τρέξε, σαν τρέιλερ. Δηλαδή σαν Σβέτ!